Η Φιλανδία, πολύ ωραία. Η Φιλανδία λοιπόν μοιράζεται σύνορα με την Ρωσία 1.300 περίπου χιλιομέτρων. Mm-hmm. Δεν το λέμε και λίγο, έτσι. Όχι. Είναι ένα μεγάλο σύνορο mm-hmm. το κοινό μεταξύ Φιλανδίας-Ρωσίας. Στα χρόνια λοιπόν που ακολούθησαν το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, mm-hmm. Ουσιαστικά εισήχθη στις διεθνείς σχέσεις όρος φιλανδοποίηση. Ναι. Τον οποίο πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και εμείς όταν μιλάμε για τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Ναι. Γιατί αυτό? Τι σημαίνει? Γιατί φιλανδοποίηση, η Φιλανδία, ναι, υπό τον φόβο της εισβολής των Σοβιετικών στη mm-hmm. Φιλανδία, mm-hmm. λόγω των κοινών συνόρων, ήταν λογικό ότι δεν θα μπορούσε η Φιλανδία να υπερασπιστεί τα εδάφη της απέναντι στη μεγάλη mm-hmm. Σοβιετική στρατιωτική μηχανή. Mm-hmm. Υποχρεώθηκαν να αναπτύξουν ένα στάτους ουδετερότητας, mm-hmm. το οποίο όμως κατέληγε να είναι εποφελές για την Σοβιετική Ένωση. Γιατί? Mm-hmm. Γιατί μέσα από αυτό το στάτους ουσιαστικά η Φιλανδία, mm-hmm. πριν λάβει την οποιαδήποτε απόφαση αφορούσε στην εξωτερική της πολιτική ή με έμεσο ή άμεσο τρόπο αφορούσε στη ναι. Σοβιετική Ένωση, ήταν περίπου υποχρεωμένη ναι. να συνυπολογίζει την αντίδραση που θα προκαλούσε η όποια απόφασή της από πλευρά Σοβιετικής Ένωσης. Εξού και όρος φιλανδοποίηση, ότι δηλαδή δεν ορίζεις εσύ τις τύχες σου, mm-hmm. δεν ορίζεις εσύ τις αποφάσεις σου, αλλά τις ορίζει ο φόβος σου για ένα μεγάλο γείτονα και για το τι μπορεί να του προκαλέσουν οι όποιες αποφάσεις εσύ λάβεις. Δηλαδή υποχρεωτική ουδετερότητα από φόβο, έτσι, υποχρεωτική ουδετερότητα. Ουδετερότητα που καταλήγει έτσι να είναι, επαναλαμβάνω, ευμενής ναι. για το μεγάλο γείτονα ο οποίος mm-hmm. σε απειλεί ότι έτσι μπορεί να σου κάνει διάφορα αν εσύ πάψεις mm-hmm. να είσαι ουδέτερος. Mm-hmm. Η Σουηδία όμως, κυρία Νικόλτσου, είχε ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι. Διότι μετά τη μάχη της Πολτάβα το 1705, αλλά επισήμως το 1834, με διάταγμα δηλαδή το οποίο υπεγράφει, απέκτησε καθεστώς ουδετερότητας, το οποίο το διατήρησε ακόμα και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι. όταν ήταν ουσιαστικά η χώρα η οποία υποδεχόταν μεταξύ άλλων και τις διπλωματικές αποστολές της ναζιστικής Γερμανίας mm-hmm. Και των συμμάχων για συνομιλίες. Αυτή η χώρα λοιπόν, μετά από 200-300 χρόνια, και αφού βέβαια έγινε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1994, αποφάσισε mm-hmm. να συζητήσει το ενδεχόμενο, θα το δούμε πώς θα κυλήσει, ένταξη στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλάζει μία πολιτική και των δύο χωρών δεκαετιών, της δε Σουηδίας αιώνων. Ερώτηση. Σε αυτό το διάστημα, λέω, εξηγήστε μας ό,τι αφορά στο στρατό της Φιλανδίας. Αλλά πολύ ισχυρός, αλλά με ένα πάρα πολύ ισχυρό στρατό. Και πάρα πολύ εξελιγμένο, πάρα πολύ μοντέρνο. Ναι. Αν δεν απατώμε, ναι. Πρόσφατα αγόρασαν και περίπου 100 F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ο ρόλος του Ερντογάν. Ο Ερντογάν πράγματι θέλει να αναδείξει το ρόλο του διαμεσολαβητή, δεν είναι στην πραγματικότητα διαμεσολαβητής. Αυτός ο οποίος κρατάει το κλειδί των εξελίξεων είναι ο πρόεδρος Πούτιν. Αν ο πρόεδρος Πούτιν θελήσει να δώσει τον Ερντογάν τη δυνατότητα να πουλήσει στο εσωτερικό του, αλλά και στο εξωτερικό, ότι χάρη της τουρκικής διαμεσολάβησης επιλύθηκε το ουκρανικό ζήτημα, θα το κάνει. Αλλά για την ώρα ο Ερντογάν δεν έχει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις όπως το εμφανίζει. Από εκεί και πέρα βέβαια έκανε και χθες μια δήλωση για τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Mm-hmm. Έχει πολλούς λόγους για τους οποίους το έκανε αυτό. Ο ένας είναι ο εσωτερικός, ότι είναι ο μεγάλος ηγέτης ο οποίος ακολουθεί μια αυτόνομη πολιτική και δεν θα το επιβάλλει το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί το τι θα πει mm-hmm. ακόμα και σε σχέση με την ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας, και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή που έχουμε τον πόλεμο mm-hmm. στην Ουκρανία. Το δεύτερο είναι ότι θέλει να δηλώσει την ενόχλησή του προς Αμερικανούς για πάρα πολλές πολιτικές τους και να το διαπραγματευτεί αυτό από καλύτερους όρους. Και βέβαια, έτσι κι αλλιώς και η Σουηδία δεν είναι μια χώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που έχει φιλοξενήσει Κούρδους mm-hmm. ως επιτοπλίστων, αλλά και άλλους Τούρκους αντικαθεστωτικούς, πολύ φιλική προς την Τουρκία. Όλο αυτό ο Ερντογάν θέλει να το κάνει ένα πακέτο και να το διαπραγματευτεί για κάτι άλλο στο τέλος της μέρας. Τώρα, ως προς δε την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι πρώτον είναι πολύ τιμητικό το ότι θα μιλήσει στον Κογκρέσο, καμία αμφιβολία δεν υπάρχει γι' αυτό. Είναι από τους μόλις 70 ηγέτες που μιλούν στο Κογκρέσο στην ιστορία του Αμερικανικού Κογκρέσου. Είναι σημαντική η επίσκεψη Biden και το γεγονός στον Λευκό Οίκο και η συνάντηση με τον Biden και το γεγονός ότι γίνεται πριν προηγηθεί, όπως συνήθως συνέβαινε, ο Τούρκος ηγέτης.
Από εκεί και πέρα δεν πρέπει, κατά την άποψή μου, κυρία Νικόλτσου, να εστιαστούμε στο τι η Τουρκία κάνει σε βάρος μας. Αυτά λίγο έως πολλοί Αμερικανοί τα ξέρουν. Yeah. Είναι ενημερωμένοι. Μπορούμε βέβαια να τους πούμε για τις παραβιάσεις, για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία προκαλούν στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με τη συμπεριφορά τους. Αλλά το κυριότερο για μένα είναι να μοιραστούμε με τους Αμερικανούς ένα σχέδιο, ένα σχέδιο πλήρες για το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον της περιοχής. Μιας περιοχής η οποία έχει πολλά προβλήματα, έχει όμως και πολλές κοινές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει. Από την κλιματική κρίση μέχρι τις φυσικές καταστροφές και από τα ζητήματα ενέργειας μέχρι το μεταναστευτικό, τη δράση της τρομοκρατίας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα ήταν φρόνιμο και χρήσιμο για εμάς να μιλήσουμε για το ελληνικό σχέδιο για την περιοχή περισσότερο και λιγότερο να παραπονεθούμε για την προβληματική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι σε εμάς και την Κυπριακή Δημοκρατία.